Σας καλησπέριζω στο κλείστο του Σταύρος Βενέτης. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι μεταξύ των κέντρων που φορούν τις μαύρες εμφανίσεις και των ανώνυμους που φορούν τις κίτρινες. Αδάμης και Καριώτης είναι στο τζάμπολο. Αδάμης για τους ανώνυμους που έχει στην πεντάδα μαζί του Σκιαδόπουλο, Μαλαθούνη, Σακελαρόπουλο και Θιακούλη. Την πρώτη επίθεση την έχουν οι κένταυροι. Ρέντας Τσιντηρής, Καλογερόπουλος, Καριώτης και Κορδαλής στην πεντάδα του. Ο Μαλαθούνης κλέβει την μπάλα από την κάκη πάσα του Ρέντα. Η διακοπή είναι γιατί έχει ζητήσει ο Θεακούλης να σκουπιστεί η μπάλα. Είναι αλλάχτη, ένα από τα δύο μάλλον. Δεν έσκαγε καλά, οπότε θα αλλάχτη η match ball. Δυνατό παιδί ο Ρέντας, ακόμα δεν την πήρε στα χέρια του, την έσκασε. Πολύ γυμναστηριακό άτομο. Αν τον ακολουθήσετε στα social θα καταλάβετε γιατί αθλητή μιλάμε. Ο Μαλαθούνης έχει την μπάλα τώρα. Στο post παίζει με τον Τσιντηρή και τον Κορδαλή στη βοήθεια εκείνος. Δεν μπαίνει το καλάθι, rebound το Καριώτης. Γρήγορο τρέξιμο από τον Ρέντα, η πάσα παρακινδυνευμένα στο Τσιντηρή. Μπορεί και υποδέχεται εκείνος. Ο Κορδαλής δίνει ξανά στον Τσιντηρή. Προς τα μέσα πάει εκείνος, πολύ ωραίο το στόπ του Μαλαθούνη, μαζεύει και το rebound. Η μπάλα είναι τώρα στον Θεακούλη. Σακελαρόπουλος θα σηκωθεί για τρεις. Πολύ ωραία η επίθεση του, βάζει το καλάθι. Καλογερόπουλος. Ρέντα έχει δώσει. Ο Καλογερόπουλος ξαναπαίρνει. Ρέντας θα σηκωθεί με τον αχέρι, ένα πεταχτάρι, δεν βάζει rebound από τον Μαλαθούνη. Ο Θεακούλης δίνει στον Σκιαδόπουλο. Ξαναπαίρνει ο Θεακούλης. Σκιαδόπουλος και Θεακούλης πάλι. Ωραία, αλλάζει με τον Σκιαδόπουλο ξανά από κοντά εκεί. Θα στοχίσει. Rebound το Καριώτης. Έχει περάσει και γρήγορα απέναντι. Θα πάρει φάουλ. Τσιντηρής. Δίνει στον Καριώτη. 3-0 είναι το σκορ. Κρατάει ο Καριώτης. Κορδαλής τώρα και Καλογερόπουλος. Μια τρίπλα προς τα πίσω. Σουτάκι. Δεν θα βάλει. Νέο rebound του Μαλαθούνη. Την μπάλα Θεακούλης, πάει γρήγορα προς τα μέσα. Τελειώνω με το δεξί χέρι. Άστοχο όμως. Rebound ο Ρέντας. Γρήγορο τρέξιμο και από εκείνον. Φτάνει μέχρι μέσα με το ταβλό. Ο Ρέντας μειώνει σε 3-2. Σακελαρόπουλος τώρα στον Σκιαδόπουλο. Ξανά Σακελαρόπουλος στην μπάλα. 7-20 μένουν στην πρώτη περίοδο. Ο Αδάμης έχει απομονωθεί με τον Καριώτη. Μετά από κάποιες τρίπλες γυρνάει. Άστοχη προσπάθειά του, rebound από τον Καλογερόπουλο. Γρήγορα ανεβαίνει μόνος του. Κερδίζει φάουλ από τον Μαλαθούνη. Θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Δεύτερο φάουλ του Μαλαθούνη, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στο μάτς, ειδικά με τα rebound που έχει καθαρίσει. Αλλά έχει μαζέψει γρήγορα και δύο προσωπικά και αυτό είναι πρόβλημα τώρα. Πονοκέφαλος για τον Ρώσο στον πάγκο. Εύστοχος στην πρώτη του βολή ο Καλογερόπουλος. 3-3 το σκορ. Χάνει τη δεύτερη. Στη συνέχεια δεν υπάρχει διεκδίκηση στο rebound γιατί πάτησε μέσα στη διεκδίκηση πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε ο νεαρός γκάρντ των κένταυρων. Θεακούλης. Κρατάει την μπάλα, βλέπει τον Αντάμι. Μια-δυο τρίπλες και πάσα στον Σκιαδόπουλο. Θεακούλης και πάλι. Στη γωνία ο Βλάχος περιμένει, παίρνει. Δίνει ξανά έξω τον Θεακούλη. Μια προσποίηση και σουτάκι τώρα για δύο θα βάλει.
25-3 το σκορ, 6 και 40 για την περίοδο. Ο Ρέντας έχει την μπάλα. Δεν κάνει καλή πάσα, ο Αδάμης έβαλε τα χέρια και κλέψε. Και 33 μένουν στην πρώτη περίοδο. Ο Θεακούλης έχει την μπάλα. Δίνει στον Βλάχο. Από 45 μοίρες πήγε να κάνει γύρω σε ένα drive. Κλείστηκε, πασάρι στο Θεακούλη και ξαναπήρε τώρα. Ο Κορδαλής πες καλή άμυνα πάνω του. Και Αδόπουλος μια τρίπλα. Θα πάρει φάλα τον Καλογερόπουλο. Κρίμα γιατί χαλάει ένα ωραίο stop του Κορδαλή με αυτό το φάουλ. Δεύτερο φάουλ και για τον Καλογερόπουλο. Έξω η πρώτη βολή του Σκιαδόπουλου. Έξω και η δεύτερη rebound από τον Ρέντα. 5-3 είναι το σκορ. Ο Κορδαλής έχει την μπάλα, δίνει στον Τσιντηρή. Για τρεις σηκώθηκε μακρύ το σούτ του. Ο Βλάχος μαζεύει. Μεγάλη πάσα μπροστά, αλλά όχι καλή προς τον Αδάμι. 5-51 για την περίοδο. Ρέντας. Κρατάει ο Ρέντας, πέντε την μπάλα πάνω στον Τάγαρη. Στο δρόμο, συγγνώμη, στο out. Δίνει στον Καριώτη. Ο Κορδάλης σηκώθηκε και δεν έβαλε. Rebound από τον Βλάχο. Σακελαρόπουλος τώρα στον Αδάμι. Γύρισε μετά από μια τρίπλα. Κοντή προσπάθειά του. Τσιντηρής στον Ρέντα. Ο Δρόσης έχει την μπάλα τώρα. Θα πάρει ένα τρίποντο. Άτυχος ο Παναγιώτης, μπήκε και βγήκε προσπάθειά του. Εξαιρετικό rebound. Ο Κορδαλής. Ωραίο το στο Τάγαρη. Είναι στο out, βλέπει τον Ρέντα. Ο Τσιντηρής στον Δρόση. Σουτάκι για δύο, δεν θα το βάλει. Ο Βλάχος μαζεύει αυτή τη φορά. Θεακούλης στον Κωνσταντινίδη. Ο Τάγαρης έχει τώρα. Δεν γύρισε καλά. Η μπάλα θα περάσει στους κένταυρους. Έχει χτυπήσει κιόλας ο Τάγαρης. Βγήκε αναγκαστικά μια αλλαγή ο Δρόσος. Ο Τάγαρης, συγγνώμη, αφού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο γιατρός του αγώνα. Ο Ρέντας έχει την μπάλα τώρα. Βλέπει τον Καριώτη με τον Βελαόρα στην πλάτη. Γυρνάει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια να βάλει το καλά του Καριώτης. Ισοπαλία στο παιχνίδι ξανά μετά το 3-3 και στο 5-5. 4 και 14 για να τελειώσει η πρώτη περίοδο. Ο Θεακούλης σηκώνεται για 2. Είναι άστοχος. Rebound από τον Κορδαλή. Ο Ρέντας ξανά στην μπάλα. Βλέπει τον Κορδαλή.
κάποιες τρίπλες από εκείνον, ανάποδο τελείωμα, δεν θα βάλει. Ο Κωνσταντινίδης μάζεψε. Αλλά έχουμε... φάουλ θετικό στη συνέχεια. Μετά το rebound του Κωνσταντινίδη. Ο Δρόσης είναι στο out. Κορδάλης και Τσιντηρής τώρα. Πάει μέχρι μέσα. Πολύ ωραίο drive. Καλάθι και φάουλ. 5-7 το σκορ. Προβάδισμα η Κένταυρη. Έχει και μία βολή ο Τσιντηρής. 3-49 για να τελειώσει το... το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παπαδί μας μπήκε τώρα στο παρκέ. Βάζει τη βολή ο Τσιντηρής. 5-8 το σκορ. Παπαδί μας δίνει στον Βελά ώρα. Πολύ ωραία, έχει κόψει ο Βλάχος. Κάνει μια τρίπλα, δεν τελειώνει όμως, βγάζει ξανά έξω. Σακελαρόπουλος πάει προς τα μέσα μόνος του. Δεν θα βάλει το καλάθι. Ο Κορδαλής μάζεψε. Ο Ρέντας βλέπει πολύ ωραία πάση στον Κορδαλή. Στη συνέχεια έχει σχεδιασμό για το καλάθι. Και μπροστά και πίσω ο Κορδαλής. Ο Παπαδί μας έχει τώρα την μπάλα. 5-10 το σκορ, double score υπέρ των Κένταυρων. Τρέχουν ένα 0-7 από το 5-3. Ο Σακελαρόπουλος τώρα βλέπει τον Παπαδί μα. Εκείνος στον Βελαόρα με πολύ καμπύλη θα βάλει. 7-10 το σκορ. Ο Δρόσης τώρα σε ρόλο άσου. Τσιντηρής στον Καριώτη. Και Κορδαλής δεν θα βάλει. Rebound ο Κωνσταντινίδης. Εκλέψιμο από τους Κένταυρους. Άστοχος ο Καριώτης. Νέο rebound όμως. Θα χάσει την κυρίες από τον Σακελαρόπουλο. Βλάχος. Τον Σακελαρόπουλο πήρε φάουλ. Θα πάει για... όχι, απέξω φάουλ. Βελαόρας στον Δρόσο. Βλάχος τώρα στην μπάλα. Σηκώνεται για τρεις, δεν βάζει. Rebound ο Βελαόρας. Επιθετικό. Έχει την μπάλα. Θα σηκωθεί για μια προσπάθεια. Δεν είναι εύστοχος. Ο Καγκέτης μαζεύει. Τσιντηρής στον Δρόση. Ρέντας τώρα στην μπάλα. Για τρεις είναι η προσπάθειά του. Ο Κωνσταντινίδης θα μαζέψει. Το 7-10 μένει. Ο Παπαδί μας έχει την μπάλα. Βελαόρας. Και Παπαδί μας πάλι. Στον Βελαόρα. Ο Βλάχος έξω στον Παπαδί μα. Άστοχο το σουτ. Στο rebound μπερδεύτηκαν οι Κένταυροι. Κατοχή θα περάσει στους ανώνυμους ξανά. Βλάχος στον Παπαδήμα. Πήρε φάουλ χαμηλά. 1-17 για την περίοδο. Παπαδί μας περνάει πολύ ωραία και η πάσα του εξαιρετική στον Κωνσταντινίδη. Δεν θα με το καλάθι. Ο Καρνιώτης μάζεψε. Ο Ρέντας έχει την μπάλα. Κρατάει ο Αλέξανδρος. Ο Τσιντηρής έχει τώρα λιγότερα από ένα λεπτό για την περίοδο. Βεσλε μέσα. Έχει ρακέτα. Θα βρεθεί με 3 δευτερόλεπτα.
Δρόσος. Θα χάσει την μπάλα, θα κάνει και αντιαθλητικό φάουλ στη συνέχεια. Ο Ρέντας είναι στη γραμμή για δύο βολές. Χάνει την πρώτη. Ναι. Ναι, το δρόσο έχω δει. Ναι, ο δρόσος είναι το 33. Ναι, ναι. Χαριώτης στον Ρέντα. Δυσκολεύεται, έκανε την υποδοχή. Ξανά Καριώτης. Δεν έβαλε το καλάθι. Βάζω Βελαόρας. Παπάδη Μασέρα στην μπάλα. Περνάει με γρήγορη τρίπλα. Αφήνει πίσω από την πλάτη στον Δρόσο. Ο Βλάχος πάει μέχρι το αριστερό. Λέει απ' και βάζει. Νέα δέκατο σκορ, μια επίθεση μένει τώρα στην περίοδο, είναι για τους Κένταυρους. Δρόσης. Στον Αμπεσλεμέ, σηκώνεται στη λήξη της επίθεσης, δεν βάζει, ριμπάουντ ο Καριώτης. Δεν μετράει το σούτ του Καριώτη, θα τελειώσει έτσι η περίοδος. 9-10 σκορ υπέρ των Κένταυρων, σε λίγο μαζί με τη δεύτερη περίοδο. Γυρίσαμε στο παιχνίδι, ξεκίνημα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Παπάδη μας Φλάχος, ο Δρόσος Αδάμης και Ταγάρης είναι οι πέντε ανώνυμους. Φάουλ κερδίζει ο Αδάμης από τον Καριώτη. Καριώτης Τσιντηρής, Μπεσλεμές, Καλογερόπουλος και Ρέντας. Οι πέντε που επέλεξε ο Δρόσης στο ξεκίνημα της περίοδου. Αδάμης. Δεν κάνει καλή πάσα, προλαβαίνει τον προσπίσω ο Παπαδή μας. Κρατάει την μπάλα, πατάει στο ύψος των βολών. Κοντή η προσπάθειά του. Δεν μπόρεσε να πάρει το rebound συνέχεια ο Τάγαρης. Τσιντηρής. Κρατάει την μπάλα ο Τσιντηρής. 9:30 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Καλογερόπουλος κόβει, παίρνει την μπάλα, πάει προς τα μέσα. Πάρα πολύ ωραία η πάσα στον Μπεσλεμέ. Δεν έβαλε εκείνος με την πρώτη ούτε με τη δεύτερη. Και συνέχεια rebound από τον Βλάχο. Παπαδί μας. Στον Τάγαρη είχε δώσει, δεν έβαλε rebound. Μάζεψε ο Καριώτης ξανά, Ρέντα στην μπάλα. Χωρίς σκόρη περίοδο σε αυτό το πρώτο της λεπτό. Ο Ρέντας κρατάει, βλέπει τον Καλογερόπουλο. Μακρύ το σούτ του. Ο Παπαδί μας μάζεψε. Περνάει και το κέντρο για την ομάδα του. Αδάμης. Κρατάει ο ψηλός. Θα πάρει ένα σουτάκι από το ύψος των βολών. Νέο rebound από τον Καριώτη. Ο Ρέντας κατεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα απέναντι, πατάει ολόκληρο το πόδι του έξω από την baseline. Δρόσος. Στον Παπαδήμα με τον Τσιντηρή είναι στην πλάτη του. Ωραία κίνησή του, δεν θα μπει το καλάθι όμως ο ίδιος μαζεύει. Όχι, δεν τα κατάφερε, του γλίστερε στην μπάλα. Ο Μανώλικας τώρα πέρασε στο πάρκε. Ο Καλογερόπουλος κρατάει την μπάλα. Βλέπει τον Μανώλικα, πρόλαβε το τρίποντο εκείνος αλλά δεν ευστόχησε. Μουσική
δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μαλαθούνης έχει την μπάλα. Κρατάει. Είναι στον Αδάμι. Άστοχος ο ψηλός. Λιμπάνω το Καριώτη. Μόνος του περνάει ο Ρέντας. Βλέπει τον Μανόλικα. Έξτρα η πάσα στον Καριώτη. Ο Ρέντας ξαναβγαίνει στις 45. Σηκώνεται για 3. Και αφιερώνει το σύστο μπάγκο. 9-13 το σκορ. Στην μπάλα ο Δρόσος. Βλέπει τον Μαλαθούνη. Αδάμις. Βγάζει έξω στον Δρόσο. Ο Παπαδήμας έχει τώρα. Θα πάρει την επίθεση πάνω του. Δεν θα βάλει το καλάθι. Νέο rebound από τον Καριώτη. Ο Καλογερόπουλος με πολύ γρήγορη τρίπλα φτάνει απέναντι μέχρι μέσα. Δεν βάζει ο ίδιος πρόβλημα στον Μανόλικα όμως. Ρέντα σε νέο τρίποντο. Δεν θα βάλει αυτή τη φορά. Rebound μάζεψε ο Δρόσος. Αδάμις. Στον Δρόσο. Παπαδήμας τώρα. Σταματάει την τρίπλα του. Βλέπει τον Μαλαθούνη. Αδάμις φλερτάρει με 3 δευτερόλεπτα με τη ρακέτα. Τώρα βγήκε έξω. Κοντή προσπάθεια του Μαλαθούνη. Πολύ καλή άμυνα των Κένταυρων. Μόλις ένα καλάθι έχουμε δει σε αυτή την περίοδο. 9-10 έληξε το πρώτο δεκάλεπτο. 9-13 είμαστε τώρα με 6-28 για το πρώτο ημίχρονο. Μπλοκαρισμένες επιθετικά οι δύο ομάδες, αλλά και καλοδιαβασμένες θα έλεγα. Ο Καλογερόπουλος έχει. Δίνει στον Μανόλικα, ξανά Καλογερόπουλος. Σταματάει, βλέπει τον Καριώτη. Ο Κορδάλης τώρα βγάζει έξω στον Ρέντα. 3 δευτερόλεπτα, 2, προλαβαίνει ο Ρέντας, πατάει για 3. Δεν έβαλε, επιθετικό rebound από τον Μανόλικα, πολύ σωστά έχει βρει η μπάλα. Στεφάνιο Καλογερόπουλος έχει τώρα. Γυρνάει πολύ ωραία, πολύ ωραία και το στόπ του Αδάμι όμως. Σακελαρόπουλος. Θα σηκωθεί για 3, δεν έβαλε rebound ο Μανόλικας. Ρέντα στην μπάλα, 9 και 13 μένουν στο ημίχρονο, συγγνώμη, 9-13 το σκορ, 5 και 20 μένουν στην περίοδο. Ο Καλογερόπουλος έχει. Ο Μανόλικας τώρα θα πατήσει για 2, δεν ήταν καλό το σούτ του. Ο Κοντάμπας μάζεψε, ο Μαλαθούνης έχει, πάει μέχρι μέσα, πήρε φάλος, θα πάει σε βολές. Όχι, χαμηλά το πήρε το φάουλ τελικά. Αδάμις. Γυρνάει να παίξει πλάτη τον Καριώτη. Περνάει ωραία ο Αδάμις. Βλέπει στην weak side τον Μαλαθούνη. Μια προσποίηση γύρω, θέλει να πάει προς τα μέσα. Καλή η άμυνα του Μανόλικα. Καλή και η επίθεση όπως του Μαλαθούνη. Κερδίζει την προσωπική μονομαχία. Μειώνει σε 11-13 με 4-45 για την δεύτερη περίοδο. Ο Ρέντας έχει περάσει το κέντρο. Δίνει δεξιά του στον Καλογερόπουλο. Καριώτης τώρα με στη ρακέτα. Απαντάει με πολύ ωραία ενέργεια. Καριώτης, ο οποίος μετράει ήδη 11 rebound στο παιχνίδι. Μαλαθούνης σηκώνεται για 3. Δεν βάζει. Κάντε τα 12 τα rebound. Ο Καριώτη. Ρέντα τώρα στην μπάλα. Πάει προς τα μέσα. Πολύ ωραία η κίνηση του Ρέντα ξανά. Δεν έχουν γιατριά απόψε στον Αλέξανδρο Ρέντα οι Ανώνυμους. Αυτό είναι το πρόβλημά τους το κύριο προς το παρόν. 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Σε λίγο μαζί για να τα δούμε. Γύρισαμε στο παιχνίδι, ο Θιακούλης αναλαμβάνει την οργάνωση των Ανώνυμους προς το παρόν. Βλέπει τον Σκιαδόπουλος, Ακελαρόπουλος τώρα και Μαλαθούνης στον Αδάμι με τον Καριώτη στην πλάτη. Γυρνάει ωραία και βάζει.
εκεί. 13-17 το σκορ. Ο Δρόσης στην μπάλα για τους Κένταυρους. Δίνει την μπάλα στον Μανόλικα. Ο Δρόσης αναζητάει. Απέναντι ο Καλογερόπουλος. Καριώτης τώρα το σκαλοπάτι των Κένταυρων και Μανόλικας. Στον Κορδαλή ένα σουτάκι από μέση απόσταση. Είναι άστοχος και Αδόπουλος μάζεψε. Θεακούλης στον Σκιαδόπουλο. Αδάμης τώρα δίνει στην κορυφή στον Σκιαδόπουλο για τρεις. Είναι καλό. 16-17 το σκορ. 2:55 για να τελειώσει το ημίχρονο στο μάτς. Πολύ κλειστό παιχνίδι. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Ο Δρόσης σηκώνεται για απάντηση. Δεν θα βάλει. Θετικό rebound ο Μανόλικας. Δρόσης σε νέο τρίποντο. Ούτε αυτό είναι εύστοχο. Ο Αδάμης μαζεύει. Θεακούλης. Πάσαρε προς τα μέσα. Κορδαλή θα πλώσει ωραία τα χέρια του και έκλεψε. Ο Καλογερόπλος βλέπει πολύ ωραία πάση στον Δρόσο. Δεν βάζει το καλάθι. Βάζει ο Κορδαλής μετά το επιθετικό rebound. Έχει 19 το σκορ. Ο Σακελαρόπουλος βλέπει τον Σκιαδόπουλο. Θεακούλης τώρα σηκώθηκε για τρεις. Δεν είναι καλή προσπάθειά του. 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Καλογερόπουλος. Δεν κάνει καλή πάσα αυτή τη φορά. Θεακούλης τώρα. Βλέπει τον Μαλαθούνη. Ο coach Ρέντας μετέφρασε την φάση με λόγια. Την εικόνα μάλλον με λόγια. Του πε, καλή σκέψη αλλά ψηλή πάσα. Ό,τι ακριβώς ήθελε να ακούσει ο Καλογερόπουλος για να φτιάξει η ψυχολογία. Ο Βλάχος είναι τώρα στην μπάλα. Βλέπει τον Σκιαδόπουλο. Σηκώνεται εκείνος, παίρνει φάουλ, θα πάει σε βολές. Μέσα η πρώτη του. 17-19 το σκορ. 6 η δεύτερη. Rebound από τον ίδιο. Ο Θεακούλης έχει τώρα την μπάλα. Κάνει μια περίτεχνη προσπάθεια. Δεν βάζει. Ο Καρδιώτης μαζεύει. Δρόσης. Δίνει στον Μανόλικα. Καλογερόπουλος τώρα. Κρατάει, έχει κλειστεί από τον Θεακούλη. Βλέπει στην απέναντι γωνία τον Μανόλικα για δύο. Εκείνος δεν το έβαλε. Rebound ο Σκιαδόπουλος. Μαλαθούνης στον Αδάμι. Ξανά Μαλαθούνης. Ωραίο το φλότερ, άστοχο όμως. Rebound ο Σκιαδόπουλος. Η μπάλα φτάσει στον Θεακούλη. Πάει προς τα μέσα και δίνει φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Σουτάρει την πρώτη Θεακούλη. Σας το χει. Το 17-19 μένει. 39 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Αυτό 19 τώρα. Έχουμε time out. Σε λίγο μαζί γυρίσαμε στο παιχνίδι. Ο Δρόσης άφησε στα σίγουρα χέρια του Ρέντα για να περάσουν το κέντρο οι Κένταυροι. 16 από τα 31 που μένουν στην περίοδο ανήκουν στην ομάδα του Παναγιώτη Δρόση. Ο Ρέντας σηκώνεται για 3. Λίγο πιο κοντά από ό,τι έπρεπε το σούτ. Ριμπάντος και Αδόπουλος.
ο Πάγκος των Ανώνυμους. Ο Παπαδί μας κρατάει, 14-13 μένουν τώρα. Ο Βλάχος στην μπάλα, του δίνει λίγο χώρο ο Δρόσης. Έχει καλό σου το Βλάχος, πρέπει να πάει χέρι πάνω του. Δεν πήγε, άργησε πολύ. Δέχτηκαν τον τρίποντο οι Κένταυροι και βρίσκονται πίσω στο ημίχρονο. 21-19 το σκορ, μπροστά με δύο οι Ανώνυμους, σε λίγο μαζί με το τρίτο δεκάλεπτο. Γύρισαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ρέντας, Τσιντηρής, Μανώλικας, Καριώτης και Μπεσλεμές. Οι πέντε Κένταυροι που επέλεξε ο coach Ρώσης στο δεύτερο ημίχρονο. Παπαδήμας, Διακούλης, Μαλαθούνης, Βλάχος και Βελαόρας για τους Ανώνυμους. Ο Τσιντηρής δίνει στον Καριώτη. Ο Μανώλικας σηκώνεται και βάζει καλάθι. Ισόπαλο το παιχνίδι, 21-21 οι δύο ομάδες. Παπαδήμας. Έχουμε πόδι από τον Τσιντηρή. Παπαδί μας τώρα στον Βλάχο. Πιθανότατα και με βήματα τελείωσε τη φάση. Δεν έβαλε ο Καριώτης, μαζεύει. Ο Βλάχος, ρέντα συγγνώμη, δίνει στον Μανώλικα. Ρέντας ξανά και Τσιντηρής. Βλέπει ωραία πάσα στον Μπεσλεμέ, πολύ ωραίο και το στόπ όμως. Ψηλά από τον Μαλαθούνη. Καριώτης κάνει κακή πάσα, το βάδι μας κλέβει. Θα κλέψει πίσω όμως ο Μπεσλεμέ στην κακή πάσα του Μαλαθούνη. Ο Ρέντας ανεβαίνει γρήγορα, χάνει το lay-up του, rebound ο Βελαόρας για τους Ανώνυμους. Ο Παπαδί μας ανεβαίνει ωραία, βλέπει τον Μαλαθούνη, φαλ θα του κάνει ο Τσιντηρής. Μαλαθούνης στον Θιακούλη. Ξανά Μαλαθούνης. Έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Θιακούλη. Συντηρής τώρα στον Ρέντα. Κακή η πάσα του, νέο κλέψιμο από τον Βελαόρα. Ο Παπαδήμας στην μπάλα, όποιος είχε παίξει over τα λάθη του Ρέντα σίγουρα πληρώθηκε ήδη. Ο Μαλαθούνης τώρα σηκώνεται για 3. Δεν βάζει, επιθετικό rebound ο Θιακούλης. Ο Βλάχος έχει τώρα. Κερδίζει φάουλ, δεύτερο ομαδικό των Κένταυρων. Ένα έχουν οι Ανώνυμους. Ο Κωνσταντινίδης περνάει στη θέση του Μαλαθούνη. Παπαδί μας χάνει λίγο την τρίπλα του, ο ίδιος κρατάει, ανεβαίνει. Δύσκολο το σουτάκι που επιχείρησε, δεν έβαλε rebound από τον Καριώτη. Ξανά ο Τσιντηρής έχει τώρα την μπάλα. Το χτυπάει τόσο όσο έπρεπε ο Παπαδί μας για να κλέψει κιόλας. Στη συνέχεια ο Ρέντας όμως γυρνάει γρήγορα, κλέβει πίσω. Ανεβαίνει κιόλας μόνος του μέχρι μέσα. Είναι άστοχος ο Βελαόρας, μαζεύει γρήγορα κάποιες επιθέσεις τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα τις δύο ομάδες. Το 21-21 μένει. Θιακούλης η δωρεά πάσα, ο Καριώτης κλέβει αλλά χρησιμοποιώντας τη βοήθεια του ποδιού του. Το είδαν αυτό οι διαιτητές. Ανανεώνουν τον χρόνο επίθεσης των Ανώνυμους. Πολύ σωστά. Θιακούλης στον Παπαδήμα. Βελαόρας τώρα θα σηκωθεί, δεν βάζει, ο Καριώτης μάζεψε. Ο Ρέντας οργανώνει, βλέπει τον Μανώλικα. Μετά από κάποιες τρίπλες κάνει και μια ωραία ριβέρσα στο χείρι, rebound ο Καριώτης. Παίρνει φάουλ, θα πάει για βολές.
18 τα rebound του Καριώτη πλέον στο match. Απίστευτος αριθμός και μένουν ακόμα 17 λεπτά παιχνιδιού περίπου. Βάζει και την πρώτη του βολή. ...21-22 το σκορ, προβάδισμα η Κένταβρη. Μέσα και η δεύτερη. 21-23, Παπαδί μας. Κρατάει την μπάλα Παπαδί μας. Βλέπει τον Θιακούλη. Ωραία, ανέβηκε, δεν τελείωσε όμως εξίσου καλά. Ο Καλογερόπουλος έκλεισε ωραία προσπάθειά του, μάζεψε και το rebound, ανεβαίνει γρήγορα. Ωραίο το στόχο του Βλάχ, πατάει την γραμμή στη συνέχεια όμως. Καλογερόπουλος στον Μπεσλεμέ, ο Καριώτης εκεί τώρα. Γυρνάει, δεν βάζει. Rebound και επιθετικό από τον Μπεσλεμέ με πολύ ωραίο άλμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Τσιντηρίστα ανεβαίνει, χάνει τον έλεγχο της μπάλας. 6 και 20 για την περίοδο. Παπαδί μας. Κάνει μια ωραία σκαστή πάσα στον Θεακούλη, φάουλ και ξεκίνος, τρίτο ομαδικό των Κένταβρων. Τέταρτο φάουλ του Τσιντηρή και ο Αδάμης θα μπει τώρα στη θέση του Βελαόρα. Βλάχος κάνει κακή επαναφορά. Ο Αδάμης προλαβαίνει, δίνει μια σφαλιάρα στην μπάλα και εκείνη πάει στον Παπαδήμα. Αδάμης και πάλι. Δεν βάζει, rebound ο Καριώτης. Δρόσης στον Μανώλικα. Μπεσλεμές τώρα και Καριώτης στον Καλογερόπουλο. Δεν θα βάλει, επιθετικό rebound ο Καριώτης. Καλογερόπουλος και δρόσεις για τρεις, δεν έβαλε, rebound και καλάθι από τον Καλογερόπουλο όμως στη συνέχεια. 21-25 το σκορ, 0-6 η περίοδος σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά που έχουν κυλήσει. Ο Αδάμης τώρα κάνει μια ωραία υποδοχή με στη ρακέτα. Ο Καριώτης μαζεύει το rebound όμως μετά την αλλίωσή του. 21-25 το σκορ, δρόσεις για τρεις. Είναι άστοχος, νέο ριμπάντο του Καλογερόπουλου. Τα έχουν κατεβάσει όλα απόψη. Κένταβρη, νέο τρίποντο του Δρόση. Δεν θα μπει. Ο Κωνσταντινίδης μάζεψε. Ο Θιακούλης δίνει στον Παπαδήμα. Μόλις μπήκαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της περίοδου. Ωραία η πάσα του Παπαδήμα. Ανεβαίνει ο Θιακούλης. Σταματάει. Ωραία, χρησιμοποιώντας το σώμα του, άνοιξε και χώρο. Κέρδισε φάουλ. Θα πάει στις βολές. Ο Κορδάλης περνάει τώρα στο πάρκε. Στη θέση του Μπεσλεμέ μπήκε άστοχος ο Θιακούλης στην πρώτη του βολή. Άστοχος και στη δεύτερη. Rebound από τον Κορδάλη. Καλογερόπουλος. Κρατάει την μπάλα, βλέπει τον Κορδαλή. Μανώλικας τώρα. Και Καλογερόπουλος στον Δρόση για τρεις. Δεν το βάλε, ο Αδάμης μαζεύει rebound. Παπαδήμας 4 και 20 για την περίοδο. Παπαδήμας βλέπει τον Βλάχο. Ξανά Κωνσταντινίδης τώρα στην μπάλα. Και Βλάχος θα σηκωθεί και θα βάλει για δύο.
23-25 το σκορ. Καλό γερό που λες τον Δρόση. Μανώλικας τώρα. Και Κορδαλής βλέπει ωραία πάση στον Δρόση. Ο Κωνσταντινίδης τον κόβει ψηλά. Και 44 για την περίοδο. Στο καλάθι διαφορά των δύο ομάδων. Ο Δρόσης στο out. Δίνει στον Καλογερόπουλο. Πρέπει να πιαστούν να σουτάρουν. Η Κένταβρη πρόλαβε ο Μανώλικας, αλλά στόχησε λοιπόν από τον Αδάμι. Γρήγορο, η γρήγορη επιστροφή και κλέψιμο εκεί από τον Καλογερόπουλο. Ο Ρέντας έχει αφήσει τον Δρόση. Και ναι, ο Παναγιώτης κοντό το τελείωμά του. Ο Τάγαρης μάζεψε. Δρόσος στον Βλάχο για τρεις. Είναι άστοχη η προσπάθειά του. Ο Δρόσης μαζεύει. Έχει περάσει γρήγορα το κέντρο. 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει την περίοδο. Καλή κακή πάσα του Δρόση. Την έχει κλέψει ο Βλάχος. Ανεβαίνει. Κερδίζει φάουλ από τον Ρέντα. Θα πάει για δύο βολές ο Βλάχος. Έξω η πρώτη βολή. Χάνει και τη δεύτερη, rebound ο Κορδαλής. Δρόσος. Συγγνώμη, Ρέντας ανεβαίνει, παίρνει φάουλ. Ο Δρόσος πίεζε. Παίρνει φάουλ ο Ρέντας, πάει στη γραμμή για δύο βολές. Έξω η πρώτη βολή του Ρέντα. Η δεύτερη. ...23-26 το σκορ. Έχουμε τεχνική ποινή στον πάγκο των ανώνυμους από ό,τι κατάλαβα. Ο Ρέντας θα την αναλάβει. Θα ευστοχίσει. 23-27 το σκορ. Παπαδήμας. Κρατάει την μπάλα. Βλέπει τον Τάγαρη με στη ρακέτα. Ο Κορδαλής διαβάζει ωραία και κλέβει. Ο Ρέντας έχει κιόλας τώρα την μπάλα. Περνάει από τον Δρόσο. Μόνος του τελειώνει με το ταμπλό. Δεν έβαλε ο Αδάμις πιο ψηλός και πλεονέκτημα εκεί και έκλεψε και κατέβασε το rebound. Συγγνώμη ο Δρόσος, κλειδικής όμως. Και βάζει το καλάθι. 23-29 το σκορ. Ο Βλάχος δίνει στον Παπαδήμα. Δρόσος πάει προς τα μέσα. Ο Αδάμις θα σηκωθεί για δύο. Δεν έβαλε. Στο rebound έχουμε διεκδίκηση. Κατοχή είναι για τους ανώνυμους με 7 δευτερόλεπτα να μένουν για επίθεση. Τάγαρη στον Βλάχο. Ωραία, ανέβηκε, έβαλε.
25-29 το σκορ. Καλογερόπουλος στον Μανόλικα, δεν έβαλε rebound από τους ανώνυμους. Ο Αδάμης έχει τώρα, βλέπει τον Δρόσο, ξανά Αδάμης, γυρνάει ωραία, βάζει. (Συσχελίδι) 27-29 το σκορ, πάλι μαζεύουν στο καλάθι οι ανώνυμους. Δρόσης στον Καλογερόπουλο. Δρόσης και πάλι για τρεις. Το γραφείο ο αρχηγός. 27-32 το σκορ. Λιγότερο από ένα λεπτό για να τελειώσει η τρίτη περίοδος του παιχνιδιού. Ο Δρόσος έχει. Βλέπει ωραία πάση στον Αδάμι. Δεν μπορούσε να υποδεχθεί ο ψηλός. Έχει τώρα την μπάλα. Βλέπει πάρα πολύ όμορφη πάσα στον Δρόση. Τώρα γυρνάει ο Παναγιώτης. Έχει κοπεί από τον κοντά μπάση. Δρόσης τον Καλογερόπουλο. Ο Ρέντας τώρα για τρεις. Κοντή προσπάθειά του. Ο Βλάχος μαζεύει. Κρατάει την μπάλα, όλη την επίθεση του φωνάζει ο Πάγκος. Ο Βλάχος έχει βάλει ήδη ένα μπάζερ. Ο Τάγαρης τώρα πασάρει προς τη ρακέτα στον κοντάμπαση. Ο Καλογερόπουλος έχει βάλει το πόδι. 7 δευτερόλεπτα για την περίοδο. Όλα για τους ανώνυμους. Ο κοντάμπασης στο out. Βλέπει τον Αδάμι. Δρόσος θα σηκωθεί για τρεις. Δεν ήταν καλό το σούτ του. Ριμπάουντ ο Δρόσης και τέλος στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι μπροστά με 27-32 η Κένταβρη τώρα, σε λίγο μαζί με την τελευταία περίοδο. Γύρισαμε στο παιχνίδι, ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο. Ρίντας Τσιτηρής, Καλογερόπουλος, Κορδαλής και Καριώτης, 5 Κένταβρη. Θεακούλης, Δρόσος, Αδάμης, Σκιαδόπουλος και Μαλαθούνης. Οι ανώνυμους, ο Καλογερόπουλος έχει την μπάλα. Σηκώνεται για δύο, δεν βάζει. Rebound ο Αδάμης. Μαλαθούνης. Δίνει στον Θεακούλη. Ο Σκιαδόπουλος έχει τώρα. Και Αδάμης θα γυρίσει, ωραία, δεν θα βάλει. Rebound από τον Ρέντα. Δίνει δίπλα του στον Καλογερόπουλο. Ανέβηκε εκείνος αστόχης. Ο ίδιος όμως μάζεψε το rebound. Την μπάλα έχει φτάσει στον Καριώτη. Ρέντας για τρεις. Δεν το βάζει. Το rebound από τον Σκιαδόπουλο. Θεακούλης. Στον Σκιαδόπουλο. Ξανά Θεακούλης και Σκιαδόπουλος. Βλέπει τον Μαλαθούνη. Ο Καλογερόπουλος έχει κάνει φάουλ. Θα τον στείλει για βολές. Όχι, χαμηλά ήταν το φάουλ. Θεακούλης. Ωραία, ανεβαίνει. Κερδίζει τους πάντες για να βάλει το καλάθι. 29-32 το σκορ. Ο Τσιτηρής έχει τώρα. Αφήνει στον Καλογερόπουλο. Καριώτης. Πήγαινε μέσα. Δεν τελείωσε καλά. Ο Αδάμης μάζεψε. Μαλαθούνης. Κάνει ωραία ραχηλία, αλλά έχουν γυρίσει αρκετοί και τα βρει. Δεν μπορούσε να πάει προς τα μέσα. Θεακούλης, βλέπει τον Σκιαδόπουλο. Και ο Καριώτης έκλεισε ωραία, αλλά έβαλε το καλάθι ο Σκιαδόπουλος.
31-32 το σκορ. Συντηρείς. Στον Ρέντα, ο Καριώτης στον Καλογερόπουλο. Συντηρείς πάλι. Και Καριώτης κόβεται με φάουλ, θα πάει για βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη από τον Καριώτη. 31-34 το σκορ. Μαλαθούνης. Κρατάει ωραία, πάει μέχρι μέσα μόνος του, αστοχή. Καριώτης μάζεψε, ο Συντηρής βλέπει μπροστά, ωραία πάσα στον Ρέντα. Πολύ δύσκολο το τελείωμα από επιχείρηση, δεν το έβαλε. Ο Σκιαδόπουλος μάζεψε, η μπαλά πάει στον Θεακούλη. Βρέχει το γήπεδο εκείνος, ο Ρέντας έχει κάνει καλή επιστροφή, γυρνάει. Δεν κλέβει, αλλά σταματάει τον εχνιδιασμό των Ανώνυμους. Δρόσος στον Αδάμι, Θεακούλης και Δρόσος. Παίρνει ωραία τα βήματά του, βγάζει έξω στον Μαλαθούνη. Ο Αδάμις τώρα στο low post, έχει δύο παίχτες γύρω του. Γυρνάει από την δεξιά πλευρά, αστοχή. Καλογερόπουλος μέχρι το lay up, ούτε εκείνος βάζει το καλάθι. Επιθετικό rebound από τον Κορδαλή. Η μπάλα είναι στον Καριώτη, τώρα στον Τσιντηρή. Ωραία, βλέπει έξω τον Αφίλα, το Καλογερόπουλο, δεν ήταν καλή προσπάθειά του. Τσιντηρής για να μαζεύει το rebound, αλλά δεν πάτησε καλά στην προσγείωσή του. Παραλίγο να χτυπήσει κιόλας, 6-40 για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Θεακούλης είναι στην μπάλα. Ωραίο σκηνό του Δρόσου, ο Θεακούλης προσπαθεί να βγει προς τα μέσα, κλείνει ο Ρέντας. Πολύ καλά και το σου του Δρόσου. Rebound το Καλογερόπουλος. Πάει προς τα μέσα, ωραίο το Eurostep. Δεν βάζει το καλάθι, rebound το Καριώτης. Καλάθι και φάουλ! Yeah. 31-36 το σκορ. Έχουμε time out 6-9 για το τέλος, σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Double-double συμπλήρωσε με το προηγούμενο καλάθι ο Καριώτης με 10 πόντους, 24 rebound. Χάνει τη βολή, rebound από τον Βελαώρα. Ο Μαλαθούνης βλέπει τον Θεακούλη. Πλάχος τώρα με τον Καριώτη στην πλάτη. Ο Παπαδήμας θα σηκωθεί για τρεις. Θα βάλει. Μεγάλο σουτ. 34-36 το σκορ. 5-45 για το τέλος. Ο Τσιντηρής είναι στον Ρέντα. Μπεσλεμές και Ρέντας στον Μπεσλεμέ και πάλι μπάλα. Δεν έβαλε το καλάθι, rebound ξανά από τον Καριώτη και μπάλα έξω. Μπεσλεμές και Καλογερόπουλος για δύο, δεν βάζει, ο Μαλαθούνης μαζεύει. Παπαδήμας μπροστά στον Θεακούλη. Ωραία η reverse του, δεν βάζει το καλάθι, ο Καριώτης θα μαζέψει νέο rebound. Απίστευτο αυτό που έχει κάνει με τα rebound απόψε ο Καριώτης, θεαματικό. Ο Ρέντας αστοχή, ο Καλογερόπουλος πέφτοντας μαζεύει. Ο Ρέντας βουτώντας όμως. Νομίζω έχει χτυπήσει το δικό του πόδι του Ρέντα. Αστοχή, σωστά. Είναι για τους Ανώνυμους. Ακριβώς 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι.
Ο Δρόσης πέρασε ξανά στο παιχνίδι. Ο Παπαδήμας είναι στην οργάνωση. Κρατάει. Έχει αλλάξει το μαρκάρισμα τώρα. Θεακούληση. Είναι με τον Δρόση με στη ρακέτα. Ο Βλάχος ανεβαίνει μόνος του. Βάζει και ισοφαρίζει. 36-36 το σκορ. Ο Ρέντας έχει την μπάλα για τους Κένταυρους. Δίνει στον Δρόση για 3. Δεν βάζει το καλάθι. Ο Θεακούληση μαζεύει. Δεν πάει σε γρήγορη επίθεση. Βλέπει τον Μαλαθώνη με τον Δρόση με στη ρακέτα. Είναι εκείνος. Έκλεισε και ο Ρέντας. Θεακούλης ξανά για το προβάδισμα. Δεν ήταν καλό το σούτ του. Ρέντας. Βλέπει τον Ακάλο Γερόπουλο. Δεν μπαίνει το σούτ από εκείνο. Ο Βελάρας μαζεύει. Ο Παπαδήμας δίνει στον Μαλαθούνη. Ο Καλογερόπουλος βάζει ωραία τα χέρια στην μπάλα, αλλά ο Μαλαθούνης διορθώνει. Παπαδήμας και Βλάχος τώρα μετά από μια τρίπλα. Πολύ ωραία το στόχο του Καριώτη ψηλά. Ο Καλογερόπουλος ανεβαίνει. Στόχο με φάουλ στη συνέχεια. Θα πάει για 2 βολές ο Καλογερόπουλος. Έξω η πρώτη βόλη του Καλογερόπουλου, το 36-36 μένει με 3 και 38 για το τέλος. Μέσα η δεύτερη, 36-37 το σκορ, Παπαδήμας. Παίρνει σκρίνα από τον Θεακούλη. Ο Δρόσης έχει κάνει φάουλ μακριά από την μπάλα. Καλό φάουλ, δεν είναι συμπληρωμένο τα μάτικα. Παπαδήμας ξανά στην μπάλα. Ωραία, θα περάσει από τον Δρόση. Ανεβαίνει, βάζει μπροστά τους ανώνυμους ο Παπαδήμας. 38-37 το σκορ. Δρόσης. Καλογερόπουλο, ο Μπεσλεμές έχει τώρα και Ρέντας απέναντι για 3. Είναι άστοχος, ο Βλάχος θα μαζέψει. Κρατάει την μπάλα, Παπαδή μας ξανά και Θεακούλης κάνει μια τρίπλα, βγάζει στον Μαλαθούνη. Θεακούλης και πάλι. Δεν βάζει το καλάθι, φοβήθηκε η άμυνα του Καριώτη και ποιος θα την φοβόταν. Τώρα συνέχεια έχουμε αντιαθλητικό φάουλ που κερδίζει ο Καλογερόπουλος. Έχουμε αλλαγές. Κυρία για να πάρουν ξανά το προβάδισμά τους εδώ οι Κένταυροι και έχουν και κατοχή μετά. Μέσα η πρώτη του Καλογερό. 38-38 το σκορ. Θα χάσει τη δεύτερη. 2-34 για το τέλος. Ο Ρέντας είναι στην επαναφορά. Καλογερόπουλος.
στον Καριώτη. Γυρνάει εκείνος, δεν βάζει, ο Μαλαφούνης μαζεύει. Παπαδήμας τώρα στην μπάλα, δίνει στον Αδάμη. Ξανά Παπαδήμας και Αδάμης στον Μαλαθούνη. Ο Βλάχος με αρκετό χώρο για τρεις, δεν το έβαλε, rebound ο Δρόσης. Ένα και 59 για το τέλος του παιχνιδιού. Γρανινιολικό φινάλε. Ο Ρέντας τώρα πάει προς τα μέσα. Δεν τα βάλει. Ο Μαλαθούνης μάζεψε. Αφήνει τον Παπαδήμα. Ένα και 40 για το τέλος. Ο Βλάχος τον Παπαδήμα και πάλι. Δρόση, Δρόσος. Έχουμε πόδια από τον Ρέντα. Έχουμε time out τώρα σε λίγο μαζί. Γύρισαμε στο παιχνίδι. Ο Δρόσος είναι στην επαναφορά. Βλέπει τον Παπαδήμα. Ο Βλάχος τώρα. Και Μαλαθούνης. 8 δευτερόλεπτα, 7, 6. Κρατάει ο Μαλαθούνης. 5 δευτερόλεπτα, 4. Ωραία κίνησή του. Πήγε και ακριβώς που ήθελε, αλλά δεν έβαλε. Rebound ο Καλογερόπουλος. Τρέχει γρήγορα. Κλείνεται, βλέπει τον Κορδαλή, χάνει την μπάλα, ο ίδιος όμως διορθώνει, ο Ρέντας στη γωνία, περνάει προς τα μέσα, ωραίο το στόπ του Αδάμη σε πολύ κομβικό σημείο. Παπαδήμας με λιγότερα από ένα λεπτό για το τέλος, κρατάει ο Παπαδήμας, ο Ρέντας τον πιέζει, Βλάχος και Μαλαθούνη στον Αδάμη. Ξανά Μαλαθούνης για τρεις. Δεν ήταν και πολύ σωστή η βοήθεια εκεί από τον Καλογερόπουλο. Βγήκε πάντως η άμυνα. Ο Ρέντας ανεβαίνει με το αριστερό, τελειώνει, δεν βάζει. Ο Μαλαθούνης θα την βγάλει στη διεκδίκηση του rebound. 34 δευτερόλεπτα για το τέλος. 38-38 είναι το σκορ. Κολλημένο το σκορ εκεί αρκετή ώρα στον πίνακα. Ο Κορδαλής βλέπει τον Τσιντηρή. Ρέντας και Καριώτης. Ανέβηκε, δεν έβαλε, rebound ο Αδάμης. Παπαδήμας στην μπάλα. Ολόκληρη την επίθεση θέλουν οι Ανώνυμους. Φάουλ κάνει ο Ρέντας στον Παπαδήμα. Ευκαιρία να πιέσουν για να κλέψουν τώρα. Ο Αδάμης στην μπάλα. 10 δευτερόλεπτα. 12 μένουν. Ο Ρέντας κάνει νέο φάουλ. Τώρα δεν αφήνει ούτε δευτερόλεπτο στην ομάδα του για επίθεση. Και τα 10 δευτερόλεπτα ανήκουν στους Ανώνυμους. Σε λίγο μαζί για να δούμε αν θα έχουμε παράταση ή νικητή στο παιχνίδι. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. Φάουλ με σταματημένο το χρονόμετρο, είναι αυτόματα αντιαθλητικό, προειδοποιεί ο διαιτητής πολύ σωστά τους παίκτες των δύο ομάδων. Παπαδήμας θα πάρει πάνω του την επίθεση. Κλείνεται ο Μαλαθούνης, τελικά θα σουτάρει στο μπάζερ, δεν θα το βάλει, ριμπάντα Αδάμης. Τέλος η κανονική διάρκεια, έχουμε παράταση στο παιχνίδι, σε λίγο μαζί. Γύρισαμε στο παιχνίδι, ξεκίνημα στο έξτρα πεντάλεπτο. Βλάχος Παπαδήμας και Αδόπουλος Αδάμης και Δρόσος είναι οι πέντε των Ανώνυμους. Ο Παπαδήμας έχει την μπάλα. Βλέπει τον Σκιαδόπουλο. Ο Βλάχος τον Παπαδήμα και πάλι. Αδάμης τώρα από τις βολές σηκώνεται και γράφει. Προβάδισμα για τους Κένταυρους. Για τους Ανώνυμους, συγγνώμη, 40-38 το σκορ. Ρέντας πασάρι στον Καριώτη. Ο Μανώλικας τώρα για την ισοφάριση. Δεν θα το βάλει, ο Σκιαδόπουλος μάζεψε. Παπαδήμας στον Βλάχο.
πάει από τα αριστερά προς τα μέσα και τον Τιτών θα πάει για βολές. Καλό προβάδισμα στο ξεκίνημα της παράτασης στην ομάδα του, 41-38 το σκορ. Μέσα και η δεύτερη, 42-38. Ο Τσιντήρης τώρα στην μπάλα. Δίνει στον Ρέντα. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη στον Καριώτη. Κακή από εκείνον. Έκλεψε ο παπάδι μας. Φάουλ που κάνει ο Μπεσλεμές. Νέες βολές για τους, για τους ανώνυμους. Κρατούν πραγματικά την νίκη στα χέρια τους τώρα οι ανώνυμους. Βάζει ο Βλάχος την πρώτη του. 43-38 το σκορ. Κάνει τη δεύτερη, rebound το Καριώτης. Τσιντηρής. Κρατάει την μπάλα ο Τσιντηρής. Πάει προς τα μέσα, ο Ρέντας έχει τώρα. Πάει σε drive, τελειώνει ωραία, βάζει. Σύγχρεμο τελείωμα από τον Ρέντα, 43-40 το σκορ. 3 και 26 για το τέλος, για να δούμε τι έχει, αν ακόμα να δώσει αυτό το παιχνίδι, τι συγκινήσει έχει να δώσει. Ο Παπαδήμας είναι τώρα στην μπάλα, μπερδεύεται, κάνει μια βάσα προς τα έξω, ο Βλάχος παίρνει νέο φάουλ και θα πάει ξανά για βολές. Ο Καλογερόπουλος περνάει στο πάρκε, στη θέση του Μπεσλεμέ. Σαράντα το σκορ. Και τη δεύτερη 45-40. Τσιντηρής στον Καλογερόπουλο, μια χάντο φάσα. Εκείνος βλέπει τον Ρέντα. Άστοχο το τρίποντο. Ριμπάντος και Αδόπουλος. Παπαδί μας, μεγάλες επιθέσεις τώρα ζητάει ο πάγκος των ανώνυμους. Ο Παπαδί μας κρατάει. Ωραία σπάει το σκηνά από πάνω ο Ρέντας. Ξαναλάζει και παίρνει πάλι ο Παπαδί μας Κράτος και Αδόπουλο, βρίσκει τον Αδάμι. Δεν έβαλε ο Μανώλικας, μάζεψε. Τσιντηρής. Δεν κάνει καθόλου καλή ενέργεια Τσιντηρής. Πολύ βιαστική η επίθεση των Κένταυρων. Γι' αυτό το λόγο περνάει και ο Δρόσης. Βλέπετε ο Γκάρτου δεν είναι σκυρδεμένος. Παπαδί μας. Στον Βλάχο. Ξανά Παπαδί μας. Θα σηκωθεί για δύο, δεν βάζει. Ψητικό ριμπάνο Αδάμις. Όλοι συνεχίζουν να το φωνάζουν αυτό οι ανώνυμους. Έχουμε επιθετικό φάουλ τώρα από τον Παπαδί μας. 2 και 12 για το τέλος, χρόνος υπάρχει. Δρόσης στον Ρέντα. Πολύ ωραία η πάσα που επιχείρησε, δεν είχε καταλάβει όμως ο Καριώτης. 45-40 μείνει. Παπαδί μας τώρα στον Θεακούλη.
Θεακούλης, κλείνεται για τον Μανώλη, καβουστάει, έχουμε διεκδίκηση. Η κατοχή θα περάσει στους κένταυρους. Ναι. Σηκώνεται για τρεις. Έβαλε rebound από τον Σκιαδόπουλο. Ο Παπαδήμας έχει τώρα. Η μπάλα φτάνει από τον Σκιαδόπουλο στον Βλάχο. Καλή άμυνα του Ρέντα. Ο Καλογερόπουλος ολοκληρώνει το κλέψιμο. Μάλλον κλέβει, γιατί ο Ρέντας δεν είχε κάνει deflection στην μπάλα. Βολές για τους κένταυρους. Έχουμε time out σε λίγο μαζί. Γυρίσαμε στο παιχνίδι. 1 και 20 μένει για να τελειώσει η παράταση του μάτς. Ο Ρέντας είναι στη γραμμή. Ο Ρέντας, ο οποίος μετράει 11 πόντους. Και τώρα 12. 45-41 το σκορ. Θα χάσει αυτή τη βολή, ο Σκιαδόπουλος μαζεύει. Σύγχρεμος γυρνάει, δεν πασάρει γιατί ξέρω ότι θα πιέζαν οι κένταυροι. Θεακούλης τώρα. Στον Αδάμι, ξανά Θεακούλης. Και Βλάχος, 7 δευτερόλεπτα, 6-5. Κρατάει ο Βλάχος, ο Παπαδήμας τώρα πρέπει να σουτάρει. Θα το κάνει, ο Καγκέτης μαζεύει. Δρόσης στον Καλογερόπουλο. Κλείνεται καλά, βλέπει τον Ρέντα. Και εκείνος θα πάει σε drive με ένα floater. Τελειώνει, δεν βάζει νέο ριμπάμπι. Σκιαδόπουλο, ο οποίος σε ένα κομβικό σημείο του μάτς θα έχει μαζέψει όλα. Ο Θεακούλης τώρα θα πάει σε βολές μετά το φάουλ του Δρόση. Βολές για τον Θανάση. Χάνει την πρώτη. 45-41 μένει. Βάζει τη δεύτερη. 46-41 το σκορ. Ο Δρόσης τώρα στον Ατσιντηρή. Καλογερόπουλος για δύο. Δεν έβαλε. Rebound από κανέναν. Η μπάλα μένει στους κένταυρους. Ο Δρόσης πάει στο out. Δίνει στον Ατσιντηρή. Στη γωνία περιμένει ο Ρέντας για τρεις. Θα σηκωθεί. Δεν το βάζει. Ριμπάουντ ο Καριώτης. Παπαδήμας τώρα. Στον Θεακούλη και Σκιαδόπουλος μπροστά. Αδρανή. Κερδίζει τώρα φάουλ. Μία βολή θέλουν να θέλει ο Πάγκος, λέει. Για να δούμε τι θα κάνει ο Σκιαδόπουλος. Αν χάσει και τη δεύτερη, υπάρχουν ακόμα πιθανότητες. Χάνει και τη δεύτερη, rebound ο Δρόσης. Ο Τσιντηρής κάνει βήματα. Δεν το έχει ο Τσιντηρής καθόλου στην παράταση, πολλά τα λάθη του. Κάνει άλλο ένα και αυτό ήταν νομίζω και το πιο σημαντικό τώρα. Πίεση ολόκληρου γηπέδου, μήπως και κλέψουν τώρα οι κένταυροι. Ο Παπαδήμας θα πάει στις βολές. Πέστε και μία να μπει, τελειώνει το μάτς.
τεράστια νίκη όπως όλα δείχνουν για τους ανώνυμους, γιατί μένει 1,7, αλλά για να δούμε και τις βολές του Παπαδήμα πριν να βιαστούμε να μιλήσουμε. Ο Βλάχος πανηγυρίζει ήδη πάντως. Χάνει ο Παπαδήμας την πρώτη του. Θα βάλει τη δεύτερη τέλος. 47-43 το σκορ. Ούτε καν θα σουτάρει ο Ρέντας. Τέλος το μάτς, νίκη για τους ανώνυμους. Τεράστια νίκη ψυχολογίας αλλά και βαθμολογικού ενδιαφέροντος απέναντι στους Σκένταυρους, σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες της κατηγορίας. Από εμένα το Jumble Basketball League και το κλειστό. Σταύρος Βενέτης, να έχετε καλό βράδυ.